Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η φτώχεια και η ανέχεια στην Κρήτη. Σήμερα 1.500 οικογένειες λαμβάνουν χρηματική βοήθεια από την Αρχιεπισκοπή για την πληρωμή λογαριασμών και φαρμάκων. Στην δημοσιοποίηση στοιχείων προχώρησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος με αφορμή το φιλανθρωπικό παζάρι που διοργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Η ανέχεια έχει χτυπήσει για τα καλά και τις πόρτες των κρητικών οικοκυριών. Με αφορμή τη διοργάνωση φιλανθρωπικού μπαζάρ την ερχόμενη Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος κληθεί σήμερα να σχολιάσει την κατάσταση για τους εμπερίστατους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Δυστυχώς δεν βαδίζουν προς το καλύτερο, προς το ευκολότερο, βαδίζουν προς το δυσκολότερο. Πληθύνονται οι άνθρωποι, αυξάνονται οι ανάγκες των. Εμείς δεν ησυχάζουμε, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Θα κάνουμε οτιδήποτε, οτιδήποτε. Έχουμε κάνει πολλές άλλες ενέργειες, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Τώρα μιλούμε για το παζάρι της Κυριακής μόνο. Πριν δύο χρόνια, το 2011... τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φιλοξένησαν δηλώσεις του κυρίου Ειρηναίου που έκαναν λόγο για το σοκ που δέχεται ο ίδιος ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης από τις δεκάδες εκκλήσεις συμπολιτών για την κάλυψη βασικών αγαθών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, 1.334 κατέφυγαν στην Αρχιεπίσκοπη Κρήτης, καθώς δεν είχαν τα βασικά είδη διατροφής, αλλά και τα χρήματα για να καλύψουν λογαριασμούς της ΔΕΚΟ. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται παζάρι την ερχόμενη Κυριακή 21 Απριλίου από τις 11.30 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και εκεί θα υπάρχουν οι πάγκοι της Διακονίας Αγάπης, όπου θα μπορούν όσοι θέλουν να αφήσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, χρήματα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμη θα μπορούν να αγοράσουν πράγματα για να ενισχύσουν το Ταμείο της Διακονίας. Ως Εκκλησία, αλλά και ως άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούμε την Εκκλησία, δεν υπάρχουμε και δεν ζούμε για τον εαυτό μας. Υπάρχουμε και ζούμε για το λαό μας, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας. Στην προσπάθεια αυτή της τοπικής εκκλησίας θα τραγουδήσει η χοροδία των νέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τη συμμετοχή και άλλων νεανικών χοροδιών από τις ενορίες της πόλης του Ηρακλείου. Όπως επίσης θα χορέψουν κρητικά συγκροτήματα του Λυκείου Ελληνίδων, του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, ενώ θα παρουσιάσουν μουσικά έντεχνα και παραδοσιακά κομμάτια η Φιλαρμονική του Δήμου και τα συγκροτήματά τους.